Γεια σας φίλοι μου, Μάγκο εδώ πέρα. Σήμερα με ένα unboxing θα ανοίξουμε μαζί παρέα το Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, γαμώ το όνομά του. Calavera. Calavera. Καλά. Collector's Edition. Πρόκειται για Limited. Βγήκε 9.999 φορές και είμαστε ο αριθμός 3.396. Λοιπόν, η έκδοση είναι για το PlayStation 4, το πήρα από το eBay σε δημοπρασία για ένα κατοστάρικο. Το περιεχόμενο αυτό είναι καινούριο, δηλαδή το Collector's Edition είναι καινούριο, το game είναι μεταχειρισμένο, Climine, τα DLC ήταν επίσης καινούρια. Όπως πάντα εδώ πέρα το game έρχεται ξεχωριστά, κάπως έτσι μας το στείλανε, συν αυτό εδώ πέρα, από την Ubisoft, διαφημίσεις. Λοιπόν, μιας και το έχω εδώ, πρόκειται για την Gold Edition. Μέσα θα βρούμε δύο DLC, μια φορά είναι το Season Pass και ένα άλλο DLC είναι με μερικά goodies. Μοτοσικλέτα, rifle, κάτι emblems, XP booster και τα σχετικά. Και το game. Λοιπόν, αυτά λίγα και καλά για το game. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει εδώ πέρα. Λοιπόν, συσκευασία normal θα έλεγα, nothing special, ούτε βαρύ ούτε ελαφρύ, κάτι ενδιάμεσα, ορίστε και αριθμός εδώ πέρα. Πάμε να ανοίξουμε. Λοιπόν, μικρή λαδόκολα εδώ πέρα, μικρό το κακό. Μισό. Εσείς είπαμε δεν κάνει να δείτε. Α, οκ. Είδατε. Τέλος πάντων. Μεγαμιέτε. Ταρά! Και εδώ πέρα τελειώνει το unboxing. Όχι πλάκα. Αυτό ήταν με λίγα λόγια. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πραγματικά. Εδώ πίσω έχει ένα... κάτι σαν... τσουβαλάκι θα έλεγα τι είναι. Ω. Εδώ πέρα έτσι ένα τσαντάκι... στυλ γύφτο style. Μισό λίγο να το ανοίξω. Να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Ω, ένα γάμα. Στυλ παλιό. Πρωτού το χαραμίσω. Ω. Μία, δύο, τρεις καρτούλες. Ορίστε. Μία. Δύο. Και τρεις. Πάρτε και από πίσω μάτι. Καρτούλες. Πολύ ωραία. Ναι. Ελπίζω αυτό να μην ακούστηκε. Εδώ τώρα είναι οδηγίες χρήσεων, πώς ξέρω εγώ λέγεται, για τα ακουστικά, με λίγα λόγια σκουπίδια. Oh, έχουμε exclusive game soundtrack με, πόσα είναι, 16 τίτλους έχει. Okay, soundtrack. Και αυτό είναι αφίσα. Ναι. Αφισούλα. Με μία φορά το map. Και από μπροστά. What the fuck. Ωραία. Τελειώσαμε. Ναι, αυτό ήτανε. Καλά, εντάξει, εγώ προσπαθώ τώρα να τα ξαναβάλω μέσα, έλειος. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Πρώτα θα πάω στα ακουστικά. Oh, shit, είναι πολύ ελαφριά. Mm-hmm. Για να δούμε. Τώρα, πώς ακούγεται, δεν μπορώ να το πω αυτό ακόμα. Πάντως,
πλαστικούρα. Εδώ πάνω φαίνονται να είναι ok. Ανοίγουν πάρα πολύ εύκολα. Εδώ πέρα έχουμε το σηματάκι. Και από αυτή τη μεριά επίσης. Και από την μέσα τη μεριά. Δύο νεκροκεφαλές. Το μικρόφωνο. Το οποίο μπορούμε να το βάλουμε όπου θέλουμε. Εντάξει. Είμαι περίεργος να δω πώς ακούγεται. Και εδώ πέρα κάτω έχει έτσι ένα μαραφετάκι με το οποίο κάνουμε on off και πόσο δυνατά, ναι. Οκ. Είναι νεκροκεφαλή. Να ζει κανείς ή να μισεί. Η δούλια πορεία. Ωραίο. Το κεφάλι θέλω να πω. Τιου. Η νεκροκεφαλή. Δείτε την, είναι στη λάτη. Έχει και από πίσω αυτό. Γαμάτι, ωραία φάση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να βγαίνει, ε. Όχι, γιατί το περίμενα να έχει μια βάση αυτό τώρα κάπως. Λάθος το είδα τότε. Okay. Όχι ρε, σωστά είναι. Έχει. Αυτό είναι βάση. Αυτό κανονικά πρέπει να βγαίνει. Ή όχι. Όχι, δεν βγαίνει. Όχι, άκυρο, δεν είναι βάση. Νόμιζα είναι, ξέρεις, ένα special και καλά. Έγραφε εδώ τον αριθμό. Δεν το έχει, όχι. Και εδώ πέρα έχουμε ακόμα ένα μικρό καλώδιο. Για τα ακουστικά και τα σχετικά. Μισό λίγο να δω. Έχει use it style. Και αυτό εδώ πέρα είναι γαμάτο, ορίστε. Την πάνω τη μεριά. Είναι στυλάτο. Πραγματικά και... Καλή ποιότητα έχει ο φίλος μας. Λοιπόν, για να τους βάλω και τα ακουστικά πάνω να θυμάσαι. Βάλω και το μικρόφωνο. Είσαι έτοιμος? Περάστε άμα θέλετε να μιλήσετε μαζί τους στο Discord. Θα βρείτε description. Όχι, θα βρείτε description. Θα βρείτε το link κάτω στο description. Είναι μέσα και αυτός πραγματικά, χωρίς πλάκα. Λοιπόν, αυτό ήταν ακόμα ένα unboxing. Στα γρήγορα να πω την αλήθεια έγινε. Τι κάναμε, 7 λεπτά. Λοιπόν, περάσαμε μια βόλτα από το Facebook group μας, Greek Games Collectors. Εκεί υποστέρνουμε, ξέρετε, γενικά ό,τι έχει να κάνει με Collectors Edition. Λίγα πραγματάκια για αυτή τη συλλεκτική. Εγώ πιστεύω θα ανεβεί η τιμή. Δηλαδή και ένα κατσουάρικο που την τσιμπήσαμε ήταν πολύ καλά. Επειδή 9.999 φορές είναι limited. Χαίρομαι που είμαι ένας που την έχει δηλαδή. Και είχα κολοφαρδία με τη δημοπρασία. Αλλά πιστεύω θα ανέβει και άλλο η τιμή με τον καιρό. Τι δεν με πολύ άρεσε τώρα είναι το τέτοιο, το case κάπως. Γιατί το νόμιζα ότι είχε μια πλατίνα και καλά και θα έμπαινε εκεί η νεκροκεφαλή κάπως, να είναι έτσι λίγο πιο στυλάτο. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, πού να το βάλεις αυτό τώρα, γαμώ. Τέλος πάντων, κάτι θα βρω. Για τα ακουστικά δεν ξέρω, θα κάνω κανένα στριμάκι μάλλον με αυτά. Θα μιλήσω έτσι και για την ποιότητα λίγο στο live stream που θα γίνει. Να παίξουμε και λίγο Wildlands, να δούμε τι είναι και αυτό. Εντάξει, για συλλεκτές must, κοιτάξτε να τη βρείτε. Τι άλλο, αυτά λίγο και καλά. Μπείτε επίσης στο Facebook group για να ψηφίσετε το επόμενο unboxing. Κόλλησε μυαλό μου για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω, μάλλον είναι επειδή δεν είναι πια καφέ, αυτό είναι, μια μισέτα. Ξέρεις, όταν πίνω καφέ είναι διαφορετικό το στυλ του βίντεο. Τώρα είμαστε λίγο... Ναι.
Και επίσης περάστε μια βόλτα το κανάλι άμα θέλετε να δείτε περισσότερα unboxing. Νομίζω κοντεύουμε και τα 50. Ου, μπράβο μας. Nice. Λοιπόν, άπλωσα το χέρι μου για να σταματήσω και το βίντεο. Θα τα πούμε σύντομα. Και να είστε πάντα καλά. Σήμερα δεν έβεσα και πολύ, ε. Και πάντα με καπότα, ναι. Τα λέμε.